Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, πάντοτε στην 15η κατοίκηση του Αγίου Κυρίλου, στην παράγραφο ΙΒ, δηλαδή 12. Σας υπενθυμίζω ότι στην κατοίκηση αυτή αναφέρεται ο Άγιος Κύριλλος εις τα έσχατα. Και τα έσχατα είναι η παρουσία του Αντιχρίστου, η παρουσία η Δευτέρα του Χριστού και η αλλαγή του σύμπαντος. Όλα γίνονται καινούργια, όλα μετακινήσονται, είναι η Ανάσταση των νεκρών, Ανάσταση των νεκρών και η ανακαίνιση του σύμπαντος. Αυτά λέγονται θέματα εσχατολογικά, γιατί αφορούν στα έσχατα, δηλαδή στα τελευταία, γιατί έσχατον σωστή τελευταία, ή στα τελευταία της ιστορίας. Συνεπώς βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ σπουδαία εκείνο που μέχρι πρότινος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένα μειονέκτημα στην Εκκλησία μας, δηλαδή στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, αλλά θα λέγαμε και στους ετεροδόξους, είναι ότι έμεναν οι πιστοί σε έναν οπτικό ορίζοντα που δεν ήταν παραπέρα από την εποχή τους. Είχε περιοριστεί η πνευματικότητα στο σήμερα και ήταν πολύ φυσικό να υπάρχει μία πτώση της πνευματικότητας, γιατί απλούστατα η πνευματικότητα δεν τρέφεται από το παρόν, αλλά τρέφεται προπαντός από την όλη ενατένιση της ιστορίας, από τη στιγμή που δημιουργείται ο κόσμος και ο άνθρωπος μέχρι το τέλος της ιστορίας. Όταν λοιπόν ο πιστός στην κάθε εποχή έχει μια ενατένιση στο παρελθόν, γι' αυτό η ιστορία της δημιουργίας και η ιστορία του ανθρώπου, η πτώση του είναι σπουδαία στοιχεία αυτά. Βλέπετε, θα το έχετε προσέξει, πόσο συχνά αναφέρομαι εις τους πρωτοπλάστους, διότι από εκεί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να καταλάβουμε, διότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε την σωτηρία και την μορφή της σωτηρίας εάν δεν ξέρουμε από πού ξεκινήσαμε και ποια ήταν η πτώση μας από ποιοτικής πλευράς και τις διαστάσεις της, αλλά και προς τα έσχατα, διότι κανείς δεν μπορεί, ποτέ δεν μπορεί να κρατήσει το παρόν εάν δεν βλέπει εις το μέλλον. Ο μαθητής για να πάρει το άριστα πρέπει να προσβλέπει σε ένα λαμπρό πτυχίο, και δια του λαμπρού πτυχίου πρέπει να προσβλέπει σε ένα λαμπρό επάγγελμα, και δια του λαμπρού επαγγέλματος πρέπει να προσβλέπει σε μία λαμπρή καριέρα και ούτω καθεξής, σε μία λαμπρή φήμη και ούτω καθεξής. Τι τρέφει τον μαθητή για να είναι αριστούχος? Ένα μέλλον, ένα μέλλον λαμπρό. Τι τρέφει τον χριστιανό για να είναι όρθιος, να μην χάσει την πορεία του και να μην προδώσει την πορεία του? Τι άλλο παρά ένα λαμπρό μέλλον, το οποίο θα περάσει μέσα από συμπληγάδες, που είναι η παρουσία των πειρασμών στο αποκορύφωμά του στις ημέρες του Αντιχρίστου, για να ατενίσει το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, όταν δείτε, λέγει, όλα αυτά να έρχονται, τότε, λέγει, σηκώσετε το λαιμό σας, τον δάχτυλό σας.
εις τον ουρανόν, πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Οπότε ο χριστιανός κρατάει το βάρος του παρόντος, γιατί ατενίζει εις την δόξα του μέλλοντος. Δεν είναι πολύ φυσικό αυτό? Σας είπα το προηγούμενο παράδειγμα με τον μαθητή. Δεν είναι λοιπόν πολύ φυσικό? Από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει αυτός ο οπτικός ορίζον του μέλλοντος, αυτή η εσχατολογία επέρχεται μαρασμός. Στατικό της ακριτοποίησης τέλμα. Να γιατί στην εποχή μας που το θέμα του Αντιχρίστου ξεκίνησε σε παγκόσμια κλίμακα, δημιούργησε μία αναταραχή αυτού του τέλματος και άνθρωποι που δεν είχαν ποτέ ενδιαφέρον άρχισαν να ρωτούν τι συμβαίνει, τι συμβαίνει. Μόνο που υπάρχει εδώ ένας κίνδυνος, είναι ο εξής κίνδυνος. Καταρχάς μένω ότι η αξία αυτών των εσχατολογικών ενατενήσεων, δεν μπορούμε να τραφούμε αν δεν έχουμε αυτές τις εσχατολογικές ενατενήσεις. Αλλά υπάρχει ένας κίνδυνος: όταν δεν τραφήκαμε πνευματικά και απλώς μόνο μας πιέζουν μερικά γεγονότα εσχατολογικά και δεν αλλάξει η ζωή μας, τότε ή θα πέσουμε σε μία φοβία ή θα πάρουμε μια λανθασμένη πνευματικότητα, ένα δρόμο λανθασμένη πνευματικότητας, κάτω από την πίεση μιας βιασύνης ότι τα πράγματα τελειώνουν. Είναι εκείνο που παθαίνει, το σπασμωδικό πράγμα που παθαίνει ο μαθητής που τις τελευταίες ημέρες συνέρχεται ότι τελείωσε η χρονιά και πρέπει να διαβάσει για να δώσει εξετάσεις. Και ζει μια αγωνία, ζει ένα φόβο, έχει μια νευρικότητα. Πάει να διαβάσει, δεν τα καταφέρει να διαβάσει, δεν βγάζει την ύλη, δεν μπορεί. Μα εδώ δεν έχουμε μια σωστή, θα λέγαμε, κατάσταση μαθητού που θα έπρεπε αυτό το παιδί να διαβάζει όλο τον χρόνο και να μάθει ό,τι πρέπει να μάθει. Ή ακόμη να φτάσουμε και στην περιφρόνηση. Να δούμε ότι δεν τα βγάζουμε πέρα, να κλωτήσουμε, να πούμε δεν βαριέσαι. Και πέφτουμε στην περιφρόνηση. Όλα αυτά δεν είναι καλά. Είναι λοιπόν η παρουσία γεγονότων εσχατολογικών ένα σήμαντρο, μία σάλπιγγα που έρχεται να αφυπνίσει, αλλά πρέπει όμως ο λαός μας να βοηθηθεί να αποκτήσει πνευματικότητα. Μου είπε κάποιος νεαρός, είναι παρόν, τον ευλέπω, μου το είπε σήμερα. Μου λέει έχω μία ταραχή δια το ΕΚΑΜ και το 666. Του λέγω η ταραχή σου να μην υπάρχει, εκείνο που έχεις να κάνεις είναι, το λέγω και σε όλους σας, πως θα γινόμεθα πνευματικότεροι άνθρωποι. Τίποτα άλλο. Να σας το πω με ένα παράδειγμα αυτό. Σκέπτομαι να πει ένας μαθητής, πάλι με το μαθητή τάχο, πώς θα πάρω το πτυχίο μου. Ένας φοιτητής, πώς θα πάρω το πτυχίο μου. Αυτό βέβαια, ας πούμε, στην αρχή της τελευταίας χρονιάς που θα πάρει το πτυχίο, θα του απαντούσα, μην έχει καθόλου αγωνία. Τι πρέπει να κάνεις, θα σου πω. Κάθε μέρα θα διαβάζεις την ύλη της ημέρας. Και όταν θα φτάσεις εκεί, θα δεις ότι θα δώσεις θαυμάσιες εξετάσεις. Αυτό είναι, αγαπητοί. Πρέπει να αποκτήσουμε πνευματικότητα. Και όταν αποκτήσουμε πνευματικότητα, θα αποφύγουμε όλους αυτούς τους κινδύνους που σας είπα προηγουμένως, από ένα αγούρο ξύπνημα. Αγούρο ξύπνημα. Και ακόμη, όταν έρθει εκείνη η ώρα, όποια ώρα είναι, είτε θα είναι σε εμάς, είτε θα είναι στα παιδιά μας ή στα εγγόνια μας ή ύστερα από 500 χρόνια, δεν το ξέρει κανείς αυτό, μπορεί να είναι ύστερα από 5 χρόνια ή από 500 χρόνια, δεν το ξέρει κανείς αυτό,
θα είναι θα έτοιμοι. Ο Κύριος μας είπε μόνο να είναι θα πάντοτε έτοιμοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι τι έρχεται. Το πρόβλημα είναι εγώ, ο ίδιος είμαι το πρόβλημα. Αν είμαι ή δεν είμαι έτοιμος. Εκεί είναι το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, αν ετοιμάζουμε, γιατί να έχω φόβους και φοβίες. Ποιος ο λόγος? Το αντιλαμβάνεστε? Είναι σωστό? Και τώρα, αγαπητοί μου, επειδή ο Άγιος Κύριος μας λέει αυτά που μας λέει και όπως τα λέγει, δεν μιλάει με εκείνο τον οσυρό τρόπο του ερχομού του Αντιχρίστου, όπως στην εποχή μας εμφανίζεται, και το έχουμε απομονώσει το θέμα από την γενικότερα πνευματικότητα, γι' αυτό τρομάζει, αλλά το απλώνει και το συνδέει με άλλα πράγματα, όπως με την Ανάσταση των νεκρών, με τον ερχομό του Χριστού. Θα δείτε, τελειώνει σε λίγο καιρό, κάνα δύο θέματα, δεν ξέρω πόσο θα είναι ακόμα. Πάντως μπροστά μου έχω τρία σελιδάκια του βιβλίου. Μετά από την 19η παράγραφο ομιλίζει για την Δευτέρα του Χριστού Παρουσία. Τι ωραιότερο, Ανάσταση των νεκρών και λοιπά και λοιπά. Ανακαίνιση του σύμπαντος που μας τα είπε στην αρχή της κατηχήσεως. Αυτή είναι η σωστή προσφορά. Γι' αυτό αργούμε. Θα μπορούσα σε ένα-δύο ομιλίες να σας πω για τον Αντίχριστο και να ξοφλήσουμε. Όχι. Πρέπει να πούμε λεπτομέρειες, τέτοιες που να μας εδραιώσουν εις την πνευματική ζωή. Είχαμε σταματήσει λίγες γραμμές, συγκεκριμένα στην 39 γραμμή, όσοι κρατάτε βοήθημα βιβλίων, τη σελίδα 190, στην παράγραφο ΙΒ 12. Εκεί μας δίνει τα χαρακτηριστικά ο Άγιος Κύριλλος και λέγει τα πρώτα μεν δια των Αντίχριστων επιήθειαν ο θανίτης λόγιος και συνετός σοφροσύνην τε και φιλανθρωπίαν υποκρίνεται σημείς δε και τέρασιν της εκμαγικής απάτης ψευδέσιν Ιουδαίου ο θανί Χριστός ο προσδοκόμενος απατήσα και λοιπά. Αυτό τα είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά, ότι θα εμφανιστεί σαν ένας άνθρωπος με επιήθεια μεγαλοκαρδία, διότι θα είναι παγκόσμιος κυβερνήτης. Προσέξτε, θα είναι παγκόσμιος κυβερνήτης. Και το γεγονός ότι ετοιμάζουν, σας το έλεγα την περασμένη φορά, συνασπισμούς μεγάλους. Αυτοί οι συνασπισμοί μια μέρα θα φύγουν, γιατί θα γίνει μια σύγκρουση, φοβερή σύγκρουση, είναι ο μεγάλος τελευταίος πόλεμος. Και τώρα, έτσι λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ενθυμίστε τότε που ερμηνεύαμε, τοποθετείται εις την Μεσοποταμία ο πόλεμος αυτός, ότι θα μετέχουν τρεις λαοί, τρεις εθνικότητες, με τα τρία εκείνα αντιπροσωπευόμενα χρώματα, το κόκκινο, το κίτρινο και το μπλε. Λένε νιάου νιάου στα κεραμίδια αυτά στην εποχή μας. Δηλαδή δεν θέλει. Σε μια άλλη εποχή ήταν ακατανόητα. Στην εποχή μας λένε νιάου νιάου στα κεραμίδια. Και τι είναι δηλαδή, και ότι θα λάβουν μέρος 200 εκατομμύρια στρατός. Βέβαια, 200 εκατομμύρια μόνη η Κίνα θα μπορούσε να διαθέτει. Μόνη η Κίνα. Δεν μπορούμε να πούμε πιο πολλά, γιατί πάντα υπάρχει ένας κίνδυνος να πέσουμε έξω σε κάτι. Λέγαμε με έναν αξιωματικό, ανώτερο αξιωματικό, λέγει, δεν μπορώ να καταλάβω από στρατηγικής πλευράς πώς μπορούν να παραταχθούν 200 εκατομμύρια άνθρωποι. Καταρχάς φαίνεται ότι ο αριθμός 200 δεν είναι συμβατικός ούτε συμβολικός. Φαίνεται. Διότι ο αριθμός 200 δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή σαν κάτι τέτοιο. Ο αριθμός 3, 7,
10 χιλιάδες, όπως και το 12 επί 12. Αυτά είναι πράγματι, συμβολικοί αριθμοί που δείχνουν πλήθος ή ό,τι άλλο. Ένας λέει άνθρωπος είχε 100 πρόβατα και έχασε το ένα. Θέλει να δείξει το πλήθος με το ένα και ότι για το ένα ενδιαφέρεται. Ή ακόμα λέει ο Κύριος 10 παρθένοι, 5 μωρέ, 5 φρόνιμοι. Βάζει 5 και 5 για να βγάλει την υποψία τι ποσοστά ανθρώπων υπάρχουν για να σωθούν ή να απολεστούν. Το βγάζει αυτό. Ή λέει για το 1000 χρόνια, σε 1000 έτιος ημέρα μία παρακυρίω, ο αριθμός 200 δεν υπάρχει. Συνεπώς πρέπει να είναι πραγματικός. Και στην σημερινή κατάσταση, στην εποχή μας, δύναται να πάρει διαστάσεις πραγματικότητας. Διότι ολόκληρη η ανθρωπότητα δεν ήταν 200 εκατομμύρια πριν από 2000 χρόνια, αναφυσβήτητα. Η απορία λοιπόν του αξιωματικού, πώς μπορούν να παραταχθούν αυτά τα 200 εκατομμύρια. Είναι αλήθεια ότι σε ένα στρατόπεδο δεν παρατάσσονται 200 εκατομμύρια ποτέ. Ή θα πρέπει να είναι αριθμοί που θα παρατίθενται και θα είναι παρατεταμένος ένας πόλεμος και θα πρέπει τα 200 εκατομμύρια να είναι ο ολικός αριθμός παρατάξεως. Θέλει πει, τώρα παρατίθεται 1 εκατομμύριο άνθρωποι να πολεμήσουν, μετά 1 δεύτερο εκατομμύριο, κάπως έτσι ενδεχομένως. Δεν μπορούμε όμως να πούμε παρατάστα τίποτα, διότι πάντοτε σε κάθε υποψία μας ή εκδοχή μας μπορεί να κάνουμε ένα λάθος. Εκείνο μόνο που θα ήθελα να πω, και αυτό και σταμάτησα στο σημείο αυτό, είναι ότι προηγείται ένας πόλεμος. Έπεται ο Αντίχριστος. Και γιατί προηγείται ο πόλεμος και έπεται ο Αντίχριστος? Διότι μετά τον Αντίχριστο δεν έχουμε, θα το δείτε, το λέει και ο Αγίος Κύριλλος, το λέει και ο Απόστολος Παύλος, έχουμε τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Συνεπώς, μετά τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, μετά τον Αντίχριστο δεν έχουμε πλέον τίποτε άλλο. Θα πω για, δεν ξέρω για πόσες φορές το έχω πει αυτό, ότι η άποψη ότι μετά την απώλεια του Αντιχρίστου μεσολαβούν τα 1000 χρόνια είναι κοιλιαστική και δεν είναι αποδεκτή από την Εκκλησία μας. Αυτό το υπογραμμίζω και το ξαναυπογραμμίζω. Με το τέλος του Αντιχρίστου τελειώνει, και τελειώνει, αγαπητοί μου, και ιστορία. Διότι εκεί τελειώνει και ο διάβολος. Πώς λοιπόν ο διάβολος, που λένε για τα 1000 χρόνια, θα λυθεί να πειράξει τους ανθρώπους? Σημαίνει λοιπόν τα 1000 χρόνια είναι αυτά που περνάμε τώρα. Δηλαδή, έτσι ερμηνεύουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, δηλαδή ο χρόνος, συμβατικός αριθμός 1000, στρογγυλός αριθμός, είναι ο χρόνος ο μεταξύ των 2 παρουσιών του Χριστού. Αυτό είναι τα 1000 χρόνια. Από την πρώτη έως τη δεύτερη παρουσία. Και πότε ο διάβολος θυμώνει? Στα έσχατα. Και έσχατα. Τώρα, γι' αυτό βλέπουμε τους ανθρώπους, αγαπητοί μου, να έχουν λυσάξει οι άνθρωποι. Να έχουν λυσάξει και δεν ξέρω τι θα γίνει παρακάτω. Που να βάζει τους ανθρώπους να μαρτάρουν εις υπερθετικών βαθμών, με αποκορύφωμα τότε στην εποχή του Αντιχρίστου. Αυτό θα πει, θα λυθεί στα έσκατα ο διάβολος. Και όχι μετά από το τέλος του Αντιχρίστου. Δεν σας το λέω το γιατί, θα το δούμε παρακάτω. Ή αν το θέλετε για το συνδέσουμε. Διότι και τον Αντίχριστον και τον διάβολον θα τους ρίψει ο Χριστός εις την λίμνη του Πυρός. Ήτι εις την κόλαση. Αλλά μπήκα στην κόλαση, δεν ξαναβγαίνω πια.
Διότι αυτή τη στιγμή δεν πήγε κανείς στην κόλαση. Η κόλαση είναι η τελευταία πράξη της ιστορίας. Όπως και η Βασιλεία του Θεού. Μπήκα στη Βασιλεία του Θεού, δεν ξαναβγαίνω. Μπήκα στην κόλαση, δεν ξαναβγαίνω. Τελείωσε. Αφού λοιπόν και ο Αντίχριστος και ο Διάβολος μπαίνουν στην κόλαση, τότε δεν έχουμε πια άλλη συνέχεια της ιστορίας. Όπως θα πήγε στους αμαρτωλούς ο Χριστός, διαβάστε 25 κεφάλαιο του Ματθαίου, είναι στο τέλος, που λέει στους αμαρτωλούς, πηγαίνετε στην αιωνία κόλαση, η οποία ετοιμάστηκε για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Βλέπετε, είναι η τελευταία πράξη. Τελείω. Δεν έχουμε τίποτα παρακάτω. Από πολλά πολλά σημεία της Αγίας Γραφής φαίνεται ότι δεν έχουμε τίποτε άλλο παρακάτω. Μην ακούτε λοιπόν, πρόκειται περί πλάνης, όταν πιστεύουμε ότι μετά τον Αντίχριστον θα τρώμε με χρυσά κουτάλια ειρήνης και ευτυχίας. Αυτά που λέγουν οι κυλιαστέ ανοητότατα και παρουσιάζουν τα κοιτάπια τους, τα έντυπά τους, παραδεισέγγιες σκηνές επάνω στη γη, με κιθαρούλες, με τα ζώα, ξέρω εγώ, τα άγρια να πλαισιώνουν τους ανθρώπους, φρούτα. Αγαπάνε πολύ τα φρούτα αυτοί οι άνθρωποι να παρουσιάζουν. Φρούτα πολλά, ποταμάκια, ριάκια, πάρκα, δέντρα. Δηλαδή ένας χιλιασμός ηλιστικότατος, τον οποίο μόλις και ανάγκη να σας πω έχει καταδικάσει από αρχαιοτάτων χρόνων η Εκκλησία μας. Και συνεχίζουμε, ή μάλλον αρχίζουμε. Αφού θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος μεγαλόκαρδος, συνετός, λόγιος, με σοφροσύνη, με φιλανθρωπία, και θα κάνει λέγει θαύματα, σημεία και τέρατα, αλλά μαγικό το τρόπο. Το καινούργιο μας κείμενο, παντής ύστερον απανθρωπία και παρανομία επιγραφήσεται κακής. Παντής κακής, δηλαδή με ποικίλα πολλά κακά, κατοπινά ύστερον, κατοπινά επιγραφήσεται, θα εμφανιστεί, θα παρουσιάσει παρανομία και απανθρωπία. Προσέξτε αυτό το απανθρωπία και παρανομία. Η μεν παρανομία θα αναφέρεται στην παράβαση του νόμου. Ποιου νόμου? Του νόμου του Θεού. Ποιου νόμου? Του νόμου της φύσεως. Μην ξεχνάτε ότι ο άνθρωπος βασικά κινείται εις τον νόμο της φύσεως. Ο φυσικός άνθρωπος με την καλή σημασία, όπως ο Θεός έκανε τον Αδάμ και κινεί το μέσα εις την φύση, ευρισκόμενος κάτω από τους νόμους της φύσεως. Ήρθε η νύχτα, θα πάω να κοιμηθώ. Ήρθε το πρωί, θα πάω στη δουλειά μου. Αν τη νύχτα, η νύχτα που ήρθε, δεν πάω να κοιμηθώ, αλλά πάω να δουλέψω και να κάνω δεύτερο μεροκάματο τη νύχτα, τι λέτε, τι παραβαίνω εδώ? Δεν παραβαίνω ένα νόμο της φύσεως? Θα τιμωρηθώ αναμφισβήτητα. Από τι θα αρρωστήσω? Αν δουλεύω 8 ώρες την ημέρα και 8 ώρες το βράδυ, κάνω υπέρβαση του νόμου της φύσεως, θα τιμωρηθώ. Ή δεν πηγαίνω να δουλέψω, αλλά τη νύχτα πηγαίνω και διασκεδάζω. Λεντάω. Σας ερωτώ, τι κάνω εδώ? Κάνω υπέρβαση της φύσεως? Ο Θεός μου είπε ότι μπορώ να πίνω νερό. Ο Θεός μου είπε ότι μπορώ να πιω κρασί. Αν πιω παραπάνω κρασί, ερωτώ, δεν θα αρρωστήσω? Δεν θα πάθω κακό στη ζωή μου? Τι κάνω εδώ? Είναι υπέρβαση της φύσεως. Γιατί?
Πώς να το κάνουμε αγαπητοί μου, το στομαχάκι μου είναι τόσο. Δεν μπορώ να βάλω παραπάνω, ούτε να φάω πιο πολύ, ούτε να πιω πιο πολύ. Τόσο είναι το στομάχι μου. Έχει όρια. Αν λοιπόν εγώ φάω γαστριμαργίσας ή πιο πολύ και μεθύσω, πέστε μου, θα χαλάσω το στομάχι μου? Πέστε μου, θα χαλάσω και τον όλο μου οργανισμό όταν μεθάω και ξαναμεθάω? Τι παραβαίνω εδώ? Τους νόμους της φύσεως. Αναμφισβήτητα. Επειδή ο άνθρωπος καταστρατήγησε τους νόμους της φύσεως, έρχεται ο Θεός να δώσει τον γραπτό νόμον, αυτόν που λέμε νόμον εξ Αποκαλύψεως. Και θα μας πει, όχι αυτό, όχι εκείνο, εκείνο θα κάνεις, εκείνο θα κάνεις. Τι φυσικότερο από το να, αγαπάνε οι γονείς τα παιδιά τους. Το βλέπουμε στα ζώα αυτό. Για πλησιάστε μια σκύλα, να της πάρετε τα σκυλάκια της. Να ειδείτε, σκυλί δικό σας να είναι, που να το ξέρει και να σας ξέρει. Να το ξέρετε και να σας ξέρει. Να δείτε τι δόντια θα σας δείξει και πώς θα σας δαγκώσει. Γιατί έχει το φίλτρο. Ο άνθρωπος όμως πάει και ρίχνει το παιδί του και το κάνει έκτρωση. Και κάνει φόνο με τον τρόπο αυτόν. Έρχεται λοιπόν εκείνο που στα ζώα θα λέγαμε ως φύσης υπάρχει, και στον άνθρωπο υπήρχε κατά μείζων αλόγων. Έρχεται ο Θεός να το βάλει νόμο τώρα εξ Αποκαλύψεως και να πει, ου φωνεύσεις. Έχουμε λοιπόν τον νόμο της φύσεως και τον νόμο των ηθικών των λεγόμενων. Ο ηθικός νόμος στην πραγματικότητα, αγαπητοί μου, δεν είναι παρά διόρθωση του φυσικού νόμου. Αυτό είναι ο φυσικός, ο ηθικός νόμος. Τι νομίζετε ότι είναι? Διόρθωση της ζωής μου από αφύσικη σε φυσική. Ή όπως λένε και τροπάρια το λένε αυτό, ωραιότατα μάλιστα, ότι ήρθε ο Χριστός εις τον κόσμο να μας μεταφέρει από το παραφύσιν εις το καταφύσιν. Αλλά εάν ρωτήσετε ποιο είναι το παραφύσιν και το καταφύσιν, αυτό πέφτει στον κυκαιώνα του υποκειμενισμού. Ο καθένας βάζει διαφορετικά όρια του παραφύσιν και του καταφύσιν. Το καταφύσιν είναι καθορισμένο όπως βγήκα από τα χέρια του Θεού Δημιουργού. Όταν λοιπόν έρχεται ο Χριστός και μου φέρνει το Ευαγγέλιο, με ξαναγυρίζει εις το όντως καταφύσιν. Ο Αντίχριστος λοιπόν τι θα κάνει τώρα? Θα έρθει να σταθεί ο άνθρωπος της ανομίας ή της παρανομίας, όπως λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, της παρανομίας. Δηλαδή το λέγει αυτό ο Δανίλη ως εξής: θα παραβεί, λέει, ακούστε, καιρών και νόμων. Όταν λέγει εκεί καιρών, εννοεί την φύση. Δηλαδή θα σταθεί τόσο άθεσμος, τόσο άνομος εις υπερθετικών βαθμών, που θα μας το πει το υπερθετικό βαθμό παρακάτω ο Άγιος Κύριλλος, που θα παραβεί και των ηθικών και των φυσικών νόμων. Αλλά θα σταθεί και απάνθρωπος. Τώρα τι είναι η απανθρωπία? Την απανθρωπία, αγαπητοί μου, τη ζούμε και μπορούμε να έχουμε μία πάνω κάτω εικόνα της απανθρωπίας. Η απανθρωπία είναι όταν κινούμε αντίθετα σε εκείνο που θα έκανε τον άλλον άνθρωπο να είναι άνθρωπος, με δικαιώματα και με αξία. Όταν λοιπόν εγώ του αφαιρώ τα δικαιώματα και την αξία, τότε είμαι απάνθρωπος. Όταν επί παραδείγματι τον φυλακίζω, τον φυλακίζω χωρίς να υπάρχει λόγος, είμαι απάνθρωπος.
όταν επί παραδείγματι τότε στη δουλεία που υπήρχε στην Αμερική έπαιρναν τα παιδιά των δούλων, γιατί πέρανε παντρεμένους ανθρώπους, δούλους, μαύρους, Αφρικανούς. Θυμηθείτε την καλύβα του Μπαρμπαθωμά, όσοι έχετε διαβάσει αυτό το πάρα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, η καλύβα του Μπαρμπαθωμά, της Στόου, πώς λέγεται αυτή το γράψη, δεν γυναίκα το γράψη το βιβλίο αυτό, που διαπραγματεύεται το αφεντικό το παιδί ενός ζεύγους που τους είχε δούλους. Θα το πουλούσε σε έναν άνθρωπο. Να πάρεις το παιδί ενός ανθρώπου να το πουλήσεις, επειδή ακριβώς οι άνθρωποι αυτοί σου είναι δούλοι, αυτό είναι απανθρωπία. Διότι αφαιρείς από μια οικογένεια ένα παιδί, του το παίρνεις, θέλουν, δεν θέλουν. Δεν είναι αυτό απανθρωπία? Φοβερή απανθρωπία είναι, αγαπητοί μου. Και τόσα άλλα αποτελούν αυτό που λέμε απανθρωπία. Και σε αυτήν την απανθρωπία και την παρανομία λέγει στη συνέχεια ως πάντας υπερβαλέστε τους προαυτού γενομένους αδίκους και ασεβείς φωνικήν και αποτομωτάτην και ανηλεή και ποικίλην κατά πάντων μεν εξαιρέτως δε καθημών των χριστιανών την διάνοιαν έχων. Δηλαδή ότι θα υπερβάλλει κάθε προηγούμενό του και κάθε προηγούμενόν του. Δηλαδή κάθε προηγούμενη κατάσταση και κάθε προηγούμενον κακοήθη άνθρωπον. Αυτό είναι το φοβερό. Όσοι υπήρξαν προ αυτού άδικοι, ασεβείς, έχοντας διάθεση φωνική και είναι ανηλεείς, χωρίς έλεος άνθρωποι, αυτό ο Αντίχριστος θα υπερβάλλει πάντα. Δεν έχουμε παρά να ρίξουμε μία ματιά στην ιστορία, να δούμε τουλάχιστον τους Ρωμαίους αυτοκράτορα τι έκαναν. Ένας βέβαια από αυτούς που τον ξέρουμε πιο καλύτερα είναι ο Νέρον, ο οποίος ταλέπορος αυτός άνθρωπος έπαιρνε τους χριστιανούς, τους έδαινε πάνω σε πασάλους, τους άλευε, άλευε έφτιαξε σύλλες, μέσα στα πάρκα τους έβαζε και το βράδυ βάζανε φωτιά, εκαίοντο οι άνθρωποι, διαναφωτίζονται τα πάρκα. Να κάνεις τον περίπατό σου μέσα σε ένα πάρκο που καίγονται άνθρωποι. Φοβερό είναι, φρικώδες, είναι ακατανόητο. Είναι ακατανόητο, αγαπητοί. Κι όμως, λέει εδώ ότι ο Αντίχριστος θα υπερβάλλει πάντα προηγούμενόν του. Σκεφτείτε. Και αυτό λέγει θα το δείξει προς όλους ως, συγγνώμη, κατά πάντων μένουν εναντίον όλων. Ενώ θα ήταν ο ιππιικής, ο μεγαλόχαρδος, ο αμέσως μεταστρέφεται. Γιατί? Διότι δεν είχε βάθος αρετής, διότι ήταν υποκρισία όλα εκείνα τα οποία είχε. Διότι και ο διάβολος εμφανίζεται, αγαπητοί μου, με αρετή. Είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ως άγγελος φωτός. Συνεπώς, τι το περίεργον, τι το παράξενον, όταν τώρα εδώ ο Αντίχριστος εμφανίζεται σε μια απότομη μεταβολή. Εξαιρέτως δε καθημών των χριστιανών. Θα στραφεί όλος εξαιρετικά εναντίον των χριστιανών. Εδώ δε βλέπει κανένας ότι ο διάβολος θα ξεράσει, θα εκφράσει καλύτερα όλη τη μανία του εναντίον των χριστιανών. Δεν θα ήθελα να μείνω πιο πολύ σε αυτό, γιατί πιο κάτω, αν όχι σήμερα θα δούμε πότε,
μας λέγει ο Άγιος Κύριλλος πώς θα σταθούν αυτοί οι μάρτυρες, και ότι και αυτοί με τη σειρά τους ως μάρτυρες θα έχουν υπερβάλει κάθε προηγούμενο μάρτυρα μέσα στην ιστορία. Λέμε σήμερα ο Άγιος Μεγαλομάρτης Δημήτριος, η Αγία Μεγαλομάρτης Βαρβάρα. Οι Άγιοι, οι μάρτυρες εποχής εκείνης θα έχουν με το μαρτύριό τους υπερβάλει και σκιάσει κάθε μάρτυρα μιας προηγουμένης εποχής. Δηλαδή θα λέγαμε κολοσσός κακίας ο Αντίχριστος, κολοσσή αρετής και μαρτυρίου θα είναι οι χριστιανοί. Όλοι, όχι όλοι. Όχι όλοι. Αυτό είναι το κατά δυστυχίαν. Όχι όλοι. Αλλά θα το δούμε στην πρόοδο της αναλύσεως που μας κάνει ο Άγιος Κύριλλος. Επί τρία δε έτη, μόνα και μήνας έξ, τα τιάφτα τολμήσας υπό της Δευτέρας εξ ουρανών εν δόξου παρουσίας του μονογενούς Υιού του Θεού καταργείται, του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, του αληθούς, ως ανελών των Αντίχριστων, το πνεύμα του στόματος αυτού, το της γεέγης τούτων παραδώσει πυρή. Πόσο θα κρατήσει η επικρατειά του? Μόνον, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, 3,5 χρόνια. Μόνον. Έτσι μόνα 3 και μήνες 6. Θα τολμήσει αυτός ο άνθρωπος πριν έρθει από τον ουρανό ο Χριστός. 3,5 χρόνια. Μόνον 3,5 χρόνια. Και αυτό δεν το αναλύω, διότι θα το δούμε λίγο πιο κάτω να μας το αναλύει ο Άγιος Κύριλλος. Τι είναι τα 3,5, από πού βγαίνουν? Και τι λέει στη συνέχεια? Ότι θα καταργηθεί. Το ήμα καταργώ δεν σημαίνει εξαφανίζω. Από την Δευτέρα εξ ουρανών εν δόξου παρουσία του μονογενούς Θεού του Θεού. Το ρήμα καταργώ στη σύγχρονη γλώσσα μας θα πει κάτι περίπου εκμηδενίζω. Το καταργώ δεν σημαίνει εκμηδενίζω, αλλά θα πει θέτω εκτός έργου, θέτω εκτός ενεργίας. Λέμε σε μία ευχή αυτή που διαβάζουμε στα μνημόσυνα και στις κηδείες. Ο των διάβολων, λέγει, καταργήσας. Ο των θάνατων, λέει, καταπατήσας. Τον δε διάβολων καταργήσας. Μη πάει το μυαλό σας ότι σημαίνει ότι τον διάβολον τώρα τον εξεμηδένισε ο Κύριος, αλλά σημαίνει ότι τον θέτει εκτός έργου. Βέβαια αυτό είναι δυνάμει 100% και ενεργεία μέρος. Διότι ενεργεί ο διάβολος μέσα στην ιστορία. Είναι όμως ο νικημένος. Είναι ο προδιαγεγραμμένα νικημένος. Συνεπώς όταν λέει ότι τον καταργεί, σημαίνει τον θέτει εκτός έργου τον διάβολον. Έτσι δεν εκμηδενίζει τον διάβολον. Ο διάβολος ο Χριστός με την παρουσία του τη Δευτέρα δεν γίνεται μηδέν. Ούτε και ο Αντίχριστος θα γίνει μηδέν. Αλλά απλώς τον θέτει εκτός έργου. Ποιου έργου? Αυτού του φοβερού έργου που θα έχει επιτελέσει 3,5 χρόνια επάνω εις την γη. Όταν όμως θα έχουν τελειώσει τα 3,5 χρόνια,
λέει στη συνέχεια ο Άγιος Κύριλλος, ως ο οποίος Κύριος ανελώνει τον Αντίχριστον το πνεύματι του στόματος αυτού, το της γεέννης τούτον παραδώσει πυρή. Αυτόν λέγει, τον οποίον καταργεί, δηλαδή δεν θα έχει συνέχεια στο έργο του, αυτόν λέγει ο Κύριος με μία του πνοή, δηλαδή με ένα του λόγο. Τι σημαίνει αυτό? Μεγάλη ευκολία. Μεγάλη ευκολία. Με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Εξάλλου ο Κύριος είπεν και γίνονται τα πάντα. Είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και γίνεται το φως. Όταν λοιπόν λέγει εδώ το πνεύματι, θα πει τον αέρα. Προσέξτε, τον αέρα, την πνοή του στόματός του. Δηλαδή αυτό που λέμε, ξαναλέγω, που θα πει ευκολία. Θα καταργήσει τον Αντίχριστο. Θα πει ο Κύριος να καταργηθεί, και θα καταργηθεί αμέσως. Εκεί θα δούμε τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Αλλά όταν τον καταργήσει, τον θέσει εκτός έργου, εκποδών. Πού θα πάει ο Αντίχριστος? Πού θα πάει? Θα πάει να μείνει σε κανένα σπίτι? Θα πάει στα βουνά? Θα πάει να πνιγεί? Τι θα κάνει ο Αντίχριστος? Θα τον θέσει, λέγει ο Κύριος, θα τον παραδώσει εις το πυρ της γεέννης. Προσέξτε τώρα εδώ, προσέξτε αυτά που σας έλεγα στην αρχή της ομιλίας, που σημαίνει ότι θα τον καταργήσει με την παρουσία του. Αλλά με την, η παρουσία του Χριστού σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάτι παρακάτω. Διότι ο Χριστός άμα έρθει, και θα είναι πραγματική παρουσία. Διότι πολλές φορές μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ομιλεί περί της παρουσίας του Χριστού, αλλά μέσα στην ιστορία. Ως πως ενεργών μέσα στην ιστορία. Εδώ έχουμε την εμφανή παρουσία του Χριστού. Προσέξατε το, την εμφανή παρουσία. Το λέει σαφώς εδώ ο Άγιος Κύριος, με τη δευτέρα του παρουσία. Αλλά όταν θα έρθει ο Χριστός, μπορεί να έχουμε συνέχεια ιστορία? Προφανέστατα όχι. Επιμένω, γιατί είναι ευρέως διαδεδομένο αυτό και έχω τους λόγους μου που σας το λέω αυτό. Επιμένω πολύ. Δεν θέλω να σας πω το γιατί σας το λέω, αλλά επιμένω, για να μην πλανηθείτε. Προσέξτε τώρα, όταν θα έρθει ο Χριστός, τι θα γίνει? Ακούστε τι θα γίνει. Θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Εκείνοι που θα έχουν πεθάνει, αμαρτωλοί και δίκαιοι, θα αναστηθούν. Τι θα πει θα αναστηθούν? Θα πάρουν το παλαιό τους σώμα, καινούριο, άφθαρτο και αθάνατο, άνευ αναγκών, και χωρίς πια να υπάρχει η φτωρά, ο θάνατος, τίποτα από αυτά. Εξάλλου, όταν λέει άφθαρτον και αθάνατον, το αθάνατος αναφέρεται στο θέμα του θανάτου και το άφθαρτος αναφέρεται στο θέμα του άνευ αναγκών. Δεν υπάρχουν λόγια. Γιατί φθύρομαι με την έννοια μεγαλώνω, αρρωσταίνω, συμπληρώνω με το φαγητό. Δεν θα υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Η δημιουργία τι θα γίνει? Θα γίνει καινούρια. Τότε θα γίνει κρίση. Και αφού θα γίνει κρίση, τότε θα πει ο Κύριος, όπως το λέει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, τότε θα πει στους δικαίους, ελάτε στην βασιλεία μου. Δέστε οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημών βασιλεία προκαταβολής κόσμου. Τι θα πει αυτό? Ότι μέχρι τότε δεν ήσαν στη βασιλεία του Θεού οι ευσεβείς, οι δίκαιοι. Πού ήσαν? Εις τον παράδεισον, έναν χώρον εις τον οποίον υπάρχουν οι ψυχές μόνο ψυχές, όχι σώματα, προγευόμενες την βασιλεία του Θεού. Τώρα καταργείται ο παράδεισος αυτός με την Ανάσταση των νεκρών,
και με τα θέματα του τώρα, με την κρίση και την παρουσία του Χριστού, εισέρχονται στη Βασιλεία του Θεού. Οι ασεβείς ήσαν όχι στην κόλαση αλλά στον Άδη, και είχαν πρόγευση της κολάσεως. Στην κόλαση όμως θα μπουν οι δαίμονες, αλλά αυτή τη στιγμή στην κόλαση δεν είναι ούτε οι δαίμονες ούτε ο διάβολος. Ο διάβολος είναι ένα πρόσωπο, ένα, ο αιωσφόρος, ο διάβολος. Θυμηθείτε πόσα επιχειρήματα σας λέγω για να σας κατοχυρώνω αυτά που σας λέγω. Όταν οι δαίμονες τρόμαξαν μπροστά στον Χριστό εν προσώπο Γεργεσινού δαιμονισμένου, τι του είπαν? Ήλθες πριν την ώρα μας να μας βασανίσεις. Τι θα πει βασανίζω? Στέλνομαι στην κόλαση. Συνεπώς ήρθες να μας στείλεις στην κόλαση πριν ακόμα έλθει η ώρα μας. Α, ήξεραν ότι δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα. Γι' αυτό τον παρακαλούν, μη μας στείλεις στην Άβυσσον. Άβυσσος είναι η κόλαση. Άβυσσος. Α, βυθό. Α, είναι το στερητικό αλφα και βυθό, που θα πει δεν υπάρχει βυθό. Φύγει. Λέει ο Κύριος, λέει να πάμε, στείλε μας εκείνους τους κύρους. Μόνοι το ζήτησαν. Και ο Κύριος είπε πήγαινετε. Δηλαδή οι δαίμονες έμειναν πάλι στη γη. Δεν πήγαν στην κόλαση. Τώρα, λέει στην κρίση, πορεύεστε απ' μου οι κατηραμένοι στο πυρ το αιώνιο, το ηθιμασμένο το διαβόλο του Σανγγέλης αυτού. Το διαβόλο, ο διάβολος, το ένα πρόσωπο που θα εκπροσωπείται από τον Αντίχριστο, και τη Σανγγέλης αυτού που είναι οι δαίμονες. Τι είπε? Τώρα θα πάτε στην κόλαση. Τώρα. Η κόλαση για ποιον είναι? Για τον διάβολο. Αλλά πηγαίνετε κι εσείς μαζί του, διότι ζήσατε κατά το Ευαγγέλιο του διαβόλου, κατά τον νόμο του διαβόλου. Πηγαίνετε λοιπόν μαζί του, διότι αυτό προτιμήσατε. Εν ελευθέρα προαιρέσει. Πηγαίνετε λοιπόν να δείτε ποιος είναι εκείνος τον οποίο είχατε διαλέξει στη ζωή σας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα γίνει ανάσταση των νεκρών και λοιπά και λοιπά. Έχουμε παρακάτω ιστορία? Είναι φανερό, δεν έχουμε ιστορία παρακάτω. Ακούστε τι λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, ότι θα τον καταργήσει και θα τον ρίψει, θα τον παραδώσει εις το πυρ της γεέννης, δηλαδή στην κόλαση. Άρα σημαίνει ο Αντίχριστος, περί το Αντιχρίστο ο λόγος, σημαίνει ότι θα είναι έσχατος, τελείωσε, πάει, και ότι θα πάει στην κόλαση κατευθείαν. Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως λέγει το εξής: ερήφθη εις τη λίμνη την γεωμένη πυρή και θείο, εικόνα της κολάσεως. Ξέρετε ότι Σόδωμα και Γόμορα είναι ιστορικός τύπος της κολάσεως, ιστορικός τύπος που συνέβη ως ιστορία, ένα γεγονός, ιστορικός τύπος της κολάσεως. Έβρεξε, λέει ο Θεός, πυρ και θείον, δεν έμεινε κανείς. Σημαίνει δεν υπάρχει διαφυγή από πουθενά. Και τώρα στην Αποκάλυψη ρίπτει, λέει εκεί, ο Χριστός εις την λίμνη την γεωμένη πυρή και θείο, ποιον? Τον διάβολον, τον Αντίχριστον και τον ψευδοπροφήτη. Και τους έριψε, λέγει, προσέξτε μία λεπτομέρεια, ζώντας. Τι θα πει ζώντες? Λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, εμείς οι περιλυπόμενοι, δηλαδή όταν θα έρθει ο Χριστός, υπάρχουν άνθρωποι που θα ζουν. Προφανώς και ο Αντίχριστος θα ζει, αφού θα είναι στο τέλος της ιστορίας. Εμείς, λέγει, δεν θα δοκιμάσουμε θάνατον, αλλά θα περάσουμε από την φθορά εις την αθανασία, και από τον θάνατο εις την αθανασία. Άρα τι σημαίνει αυτό?
εκείνοι που θα ζουν τότε δεν θα δοκιμάσουν θάνατον. Ποιον θάνατον? Αυτόν που δοκιμάζουμε εμείς, τον βιολογικό θάνατον. Αλλά όταν λέγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι τους έριξε ζώντας οι αμαρτωλοί, χωρίς να δοκιμάσουν θάνατον, ζώντες, δηλαδή παίρνοντας αφαρσία και αθανασία στην ύπαρξή τους, θα βρεθούν οι συγκόλασσοι. Και όταν λέει ότι για τον διάβολο, τον ψευδοπροφήτη, γιατί ο διάβολος είναι πνεύμα και βγαίνει από το πρόγραμμα, και τον αντίχριστον, ότι ζώντας τους ρίπτει, σημαίνει αφθαρτοποιούνται, γιατί άνθρωποι θα είναι, αθανατίζονται και πηγαίνουν κατευθείαν στην κόλαση. Άρα βλέπετε εδώ κάτι πολύ σαφές, ότι και ο διάβολος πηγαίνει στην κόλαση και ο αντίχριστος πηγαίνει στην κόλαση χωρίς να δοκιμάσουν θάνατο, τουλάχιστον ο αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Οπότε και ο διάβολος δεν έχει κάποια περιθώρια για να δράσει μετά από την κατάργηση του αντιχρίστου. Νομίζω είναι σαφέστατα αυτά που σας είπα, με επιχειρήματα από την Αγία Γραφή, και νομίζω ότι είναι κατανοητό. Αλλά λέγει το εξής, πηγαίνοντας στην 13η παράγραφο: «Τάστα δε διδάσκομεν ούχε βρε συλλογούνται αλλά εκ των θείων εκκλησιαζομένων γραφών, και μάλιστα εκ της αρτίος αναγνωστήσεις του Δανιήλ προφητείας με μαθηκότες, καθώς και Γαβριήλ ο αρχάγγελος ερμήνευσε λέγον ούτως και τα λοιπά και τα λοιπά». Μην νομίσετε, λέγει, ότι εκείνα τα οποία σας λέγω, ότι αυτά τα ευρεσιλογούμε. Επιτρέψτε μου την έκφραση, καμιά φορά βάζω κάτι έτσι χτυπητές. Δεν κατεβάζει η κούτρα μας, το κεφάλι μας, αυτά που σας λέμε. Δεν είναι κατ' επινόηση, δεν είναι παραμύθια. Ευρεσιλογώ, τα λέγω γιατί τα βρίσκω, τα επινοώ, τα φαντάζουμε και τα σερβίρω. Δεν ευρεσιλογούμε, λέει ο Άγιος Κύριλλος, αλλά τα παίρνουμε όλα από τις Θείες Γραφές. Από εκεί είναι η κατοχήρωση, οι Θείες Γραφές. Και μάλιστα λέγει εκκλησιαζόμενες γραφές. Όταν λέει εκκλησιαζόμενες, θα πει το εξής: είναι τα αναγνώσματα που διαβάζονται στην Εκκλησία. Και λίγο παρακάτω λέγει, όπως λέει, αρτίως αναγνωστήσεις προλίγουν. Διαβάσαμε την προφητεία του Δανιήλ και μάθαμε με μαθηκότες. Αυτό που θα σας πω λίγο πιο κάτω. Εδώ θα ήθελα όμως λίγο να μείνω. Πολλές φορές μπορεί να πει κανένας, είναι μια απορία που συχνά και εδώ πέφτει, αλλά κυρίως στα παιδιά στο κατοικητικό σχολείο, ότι πού ξέρουμε, λέγει, ότι ο χριστιανισμός είναι αληθής, ώστε να λέμε ότι είναι, διότι αν είναι αληθής είναι και ο μοναδικός, ότι δεν είναι κάτι άλλο αληθινό, δεν είναι, ξέρω, ο μαμεθανισμός, ο βουδισμός ή ό,τι άλλο, ή εκείνα τα συγκριτιστικά, το κρίμα ήττα, τα συγκριτιστικά που είναι η θεοσοφία και ο μασονισμός. Πού ξέρουμε ότι δεν μπορεί να είναι αυτά αληθή και όχι ο χριστιανισμός? Αγαπητοί μου, είναι πάρα πολύ απλό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ απλό. Ρίξτε μια ματιά, διαβάστε ό,τι θέλετε από όλα αυτά. Θα δείτε ότι είναι όντως ευρεσιλεγόμενα. Είναι κατ' επινόηση. Μάλιστα κατ' εξοχήν η θεοσοφία και ο μασονισμός, διότι ο μασονισμός περιέχει την θεοσοφία και η θεοσοφία περιέχει τον μασονισμό. Είναι πρώτα ξαδελφάκια, αν όχι ομογάλακτα αδελφάκια. Ομογάλακτα αδελφάκια.
αδελφάκια. Ας είναι, το θέμα είναι ότι όλα αυτά είναι ευρεσιλεγόμενα. Τα βρίσκουν με το μυαλό του. Ναι, τα αλληγορούν, τα μυθολογούν, τα φτιάχνουν, τα κάνουν. Παίρνουν τους μύθους, τους αλληγορούν, βγάζουν από εκεί συμπεράσματα. Και τι είναι όλα αυτά? Είναι, αγαπητοί μου, προϊόντα του ανθρωπίνου λόγου. Και αν το θέλετε κάτι περισσότερο, και της ανθρωπίνης φαντασιοπληξίας. Το λέω απερίφραστα. Ο χριστιανισμός είναι αποκάλυψη. Πού ξέρω ότι εγώ θα αναπτυχθώ? Μα ανεστήθη ο Χριστός. Και αυτό είναι γεγονός. Εδώ να το ρωτήσω. Έχουμε γεγονότα. Έχουμε γεγονότα. Τα γεγονότα δίδουν την μαρτυρία της βεβαιότητας. Εκείνο που λέγει ο Απόστολος Πέτρος, ομιλώντας για την μεταμόρφωση του Χριστού: «Δεν σας μιλάω», λέγει, «με σεσοφισμένους μύθους». Τι είναι ο σεσοφισμένος? Παρακείμενος, έτσι του σοφίζομαι. Θα πει, κατεβάζει η γλάβα μου, με συγχωρείτε, το λέω έτσι, πρέπει να το πούμε έτσι. Κατεβάζει το μυαλό μου, η κούτρα μου. Δεν το κατέβασε, λέει, το μυαλό μου. Δεν το επενόησα. Δεν το σεσοφίστηκα. Αλλά σας μιλάμε για πράγματα που πιάσαμε, είδαμε, αγγίξαμε. Γι' αυτό λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης περί του λόγου της ζωής: «Ο εωράκαμε, ο ακικόαμε, ο εθήρες ημών εψηλάθητο». Βλέπετε, έχουμε γεγονότα. Τα γεγονότα δίδουν το μέτρο της πληροφορίας. Εάν ο Χριστός ανεστήθη, και εγώ θα αναστηθώ. Γιατί? Γιατί εκείνος που ανεστήθη μου είπε ότι και εγώ θα αναστηθώ, ο άνθρωπος, και εγώ. Γιατί εκείνος που μου το είπε, θα το πάλι μία φορά, ανεστήθη. Γι' αυτό τον πιστεύω. Αν μου το πούν οι μασόνοι και οι θεόσοφοι και οι βουδιστές και οι Ινδουιστές και όποιοι άλλοι, θα πιστέψω αυτούς? Αυτοί ευρεσιλογούν. Είναι φαντασιόπληκτοι. Δεν τίθεται καν λοιπόν θέμα. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος: «Δεν ευρεσιλεγούμεν». Από τις γραφές θα παίρνουμε αυτά. Και οι γραφές έχουν δώσει όλο το μέτρο της μαρτυρίας. Όπως λέγει και ο Γαβριήλ, ο Αρχάγγελος, ηρμήνευσε λέγον. Πού ηρμήνευσε ο Γαβριήλ ο Αρχάγγελος? Εις τον Δανιήλ. Τι είπε? Αυτά είναι γραμμένα, αν το θέλετε, στο 7ο κεφάλαιο του Δανιήλ, στίχος 23 και πέρα. Τι λέγει? «Το θηρίον το τέταρτον, βασιλεία τετάρτη έστε εν τη γη, ή της υπερέξει πάθατας βασιλείας». Είδε τέσσερα θηρία ο Δανιήλ και του λέγει ότι το τελευταίο θηρίον υπερέξει, θα υπερέχει των τριών πρώτων θηρίων. Και αυτή λέγει ταύτην δε είδε την Ρωμαίων η εκκλησιαστική παραδεδόκασιν εξηγητές. Τι μας είπαν οι παλαιοί οι εκκλησιαστικοί εξηγητές, οι πατέρες, όταν ερμηνεύουν? Τι μας έχουν πει? Ότι αυτή είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Πρώτης γάρ επισήμου γενωμένη της Ασσυρίων βασιλεία και δευτέρας της Μίδων Ομού και Περσών και μετά ταύτα της Μακεδόνων τρίτης η τετάρτη βασιλεία νυν η Ρωμαίων εστίν. Είδε, αγαπητοί μου, τέσσερα θηρία στη Μεσόγειο θάλασσα. Είδε δε πολύ μεγαλοπρεπής η εικόνα αυτή του Δανίλ, φοβερά μεγαλοπρεπής, φοβερά. Βλέπει να εκτιμήσεται ένα δράμα, ιστορικό δράμα, τεσσάρων αυτοκρατοριών εις τον χώρο της Μεσογείου θαλάσσης. Όπως θα γνωρίζετε, ότι έτσι ο Θεός το ήθελε, το επέτρεψε, ότι από την παγκόσμια ιστορία η σπουδαιότερα θάλασσα είναι η Μεσόγειος. Αυτή η κλειστή θάλασσα είναι η Μεσόγειος, μέσα στην οποία η πατρίδα μας βρίσκεται. Ναι, ούτε ο Ατλαντικός, ούτε ο Ειρηνικός, ούτε ο Ινδικός, η Μεσόγειος θάλασσα έχει τα σπουδαιότερα γεγονότα. Και εδώ βρέθηκαν
ανεπτύχθησαν οι κυριότερες αυτοκρατορίες και πέμπτη βασιλεία είναι του Χριστού κατά το άλλο εκείνο όραμα του Ναβουχοδονόσορο που το ερμηνεύει ο Δανιήλ, ενώ τώρα τον Δανιήλ ερμηνεύει ο Γαβριήλ, διότι ο Χριστός εγεννήθη εις την Παλαιστίνη, δηλαδή εις των χώρων της Μεσογείου θαλάσσης. Βλέπετε λοιπόν ότι η Μεσόγειος θάλασσα έχει παίξει και θα παίξει, φαίνεται, το μεγαλύτερο ρόλο μέσα στην ιστορία, τον ρόλο και ακόμα και του Αντιχρίστου, αλλά και τη σωτηρία μας. Επειδή όμως τελείωσε η ώρα μας, πρώτα ο Θεός, αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.